Λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε όμως εκείνο το, τη σχέση, όπως είπα προηγουμένως, τη σχέση ανάμεσα στον διοικό τελεστή και στο συζυγή τελεστή. Πάλι έχουμε χώρους Hilbert. Δείτε ποιος είναι ο χώρος Hilbert. Πάλι παίρνουμε έναν τάφ, ο οποίος είναι φραγμένος γραμμικός τελεστής από τον χ στον ψ. Και τώρα έχουμε δύο τελεστές. Ο ένας είναι ο τάφ τόνος. Ανοίγει. Πάει το λάθος το κάνω. Ο τάφ τόνος, ο οποίος είναι φραγμένος τελεστής από τον ψ τόνος στον χ τόνος. Και έχουμε, χωρίσαμε μετά, τον συζυγή τελεστή, ο οποίος είναι φραγμένος από τον ψ στον χ. Για να φτιάξουμε λίγο ορθά, λοιπόν, πηγαίνει τον χ στον ψ. Αφήστε να το γράψω έτσι. Θα χρησιμοποιήσω το σύμβολο που έχουν εκεί στην, το προτιμάνε εκεί σε κάποια μέρη της γραμμικής της άλγεβρας. Ο τελεστής πηγαίνει από το χ στο ψ. Και έχουμε μετά και τον ψητόνος και τον χιτόνος. Ο ψητόνος τώρα, ο χιτόνος, και έχουμε έναν τελεστή, δύο τελεστές. Ο ένας πηγαίνει από τον ταυτόνος, ο ταυτόνος που πηγαίνει από τον ψητόνος και χιτόνος, και έχουμε σε άλλο επίπεδο τον ταφάστρο, ο οποίος πηγαίνει από τον ψ στον χ. Και τώρα, κάτι συμπληρώνει την εικόνα. Έχουμε και τον τελεστή, δύο τελεστές που πηγαίνουν από έναν χώρο Hilbert στον διοικό του. Εδώ έχουμε δύο, γιατί έχουμε δύο χώρους Hilbert. Το ένα θα τον ονομάσω S ψ με δείκτη ψ για να τον ξεχωρίζω και τον άλλο θα τον ονομάσω S με δείκτη χ. Ωραία. Τι κάνουν τώρα αυτοί οι δύο τελεστές, ποια είναι η... Πριν πάμε εκεί πέρα, να πούμε ποια είναι η ορίζουσα σχέση του ταυτόνος και ποια είναι του ταφάστρο. Να θυμηθούμε. Η ορίζουσα σχέση του ταυτόνος είναι η εξής. Το ταυτόνος ενός ψητόνος είναι εδώ και σαν συνάρτηση πάνω στο χ, η τιμή του σε κάθε χ είναι τι? Είναι η τιμή του ψητόνος στο τάφτο χ. Ισχύει λοιπόν αυτό για κάθε χ και για κάθε ψ τόνους, για χ στον χ και για ψ τόνους στον ψ τόνους. Ποια είναι η ορίζουσα σχέση του συζυγού τελεστή? Η ορίζουσα σχέση είναι αυτή με τα ιστορικά γινόμενα. Δηλαδή, ο χ, κόμμα ταφάστρο ψ, εσωτερικό γινόμενο, είναι ίσο με τάφι κόμμα ψ για κάθε χ στο χ και για κάθε ψ στο ψ. Ποιοι είναι τώρα αυτοί οι δύο τελεστές, γενικά, σε ένα χώρο Hilbert? Εδώ πρέπει να θυμηθούμε τώρα αυτό που έλεγε το εξής. Παίρνω ένα οποιοδήποτε χ στο χ, έτσι. Παίρνω ένα οποιοδήποτε χ στον χ και ποιο είναι το sχ του χ. Το sχ του χ, sχ κεφαλαίου είναι το, έτσι, ενός χ στον χ είναι ένα στοιχείο του χ τόνους. Και ποιο στοιχείο είναι, πρέπει να το γράψω έτσι, συγγνώμη. Το s με δείκτη χ του χ, αυτό ανήκει στον χ τόνος. Και ποιο στοιχείο του χ τόνος είναι? Είναι εκείνο το στοιχείο που σε κάθε z στον χ, για κάθε z λοιπόν στον χ, το έχω πάρει λοιπόν το χ στο χ και το z στο χ. Χ ανήκει στον χ και z ανήκει στον χ. Η τιμή του λοιπόν σε κάθε z είναι το εσωτερικό γινόμενο του z με το χ. Και ομοίως, S ψ του ενός ψ στο W
Είναι εσωτερικό γινόμενο του W με το ψ, για κάθε ψ στον ψ και W που ανήκει στον ψήφαρο. Wow. Έχουμε λοιπόν αυτές εδώ τις σχέσεις. Θα πρέπει να τα θυμηθεί κανείς αυτά, έτσι. Αυτά είναι λίγο πιο παλιά. Και είχε τότε μιλάγαμε για χώρους Hilbert και για το ότι όταν έχω ένα χώρο Hilbert υπάρχει αυτές είναι ισομετρίες τώρα αυτές είναι ισομετρίες. Ισομετρίες. Και είναι γραμμικές, δεν είναι ακριβώς γραμμικές, είναι προσθετικές, αλλά είναι με το λάμδα γίνεται λάμδα περισκομμένη, αν θυμάστε, λάμδα σύζυγες, έτσι. Είναι σύζυγος γραμμικές ισομετρίες. Και είναι αυτές εδώ οι σχέσεις. Και τώρα, αυτό εδώ θα πρέπει να μου δώσουν κάτι, καμιά σύνδεση ανάμεσα στον ταυτόνος και τον ταφαστό. Και η σχέση είναι η εξής. Είναι αυτό που λέμε στην άλγεβρα, ότι αυτό το διάγραμμα συναρτήσεων είναι μεταθετικό. Δηλαδή, η σύνθεση αυτού με εκείνου, έσχει σύνθεση ταφάστρο, το σύνθεση το παραλείπω, το γράφω σε γινόμενο, έσχει σύνθεση ταφάστρο που πηγαίνει από το ψ στο χιτόνος είναι ίδια με τη σύνθεση πάλι από το ψ στο χιτόνος ταυτόνος εσψ. Ισχύει λοιπόν αυτό το διάγραμμα λοιπόν αυτό των συναρτήσεων είναι μεταθετικό. Το οποίο βέβαια μπορεί να το γράψει κανείς ως εξής, άμα θέλει, να πάρει το ταφάστρο και να δει ότι ισούται με SP αντίστροφο ταυτόνους SC ή το ανάποδο. Να πάει αυτό από την άλλη μεριά. Και έχει έτσι ότι ο ταφάστρο, ο σύζυγης, έχει αυτή τη σχέση με τον δίοικο. Πώς αποδεικνύεται τώρα αυτή εδώ η σχέση? Έτσι, ας αποδείξουμε αυτή τη σχέση. Μπορώ να το βάλω άσκηση φυσικά, αλλά θα ήθελα να το κάνω τώρα αυτό ειδικά το πράγμα. Τι πρέπει να αποδείξουμε? Πρέπει να αποδείξουμε ότι οι τιμές αυτών των συναρτήσεων είναι ίδιες, έτσι. Πού εφαρμόζονται αυτά? Αυτά ξεκινάνε όλα από τον ψ, σωστά. Δηλαδή πρέπει να αποδείξω ότι η τιμή αυτού σε κάθε ψ, οι δύο συναρτήσεις είναι ίδιες. Δηλαδή, το SQ του ταφάστρο ψ είναι το ίδιο, σύνθεση είπαμε είναι, συνθέσεις, είναι ταφάστρο, είναι ταυτόνος του SQ του ψ. Μάλιστα. Και τώρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα αυτά. Για να δούμε τώρα. Τι είναι το ταυτόνος? Α, αυτά τώρα πού ανήκουν όμως? Αυτά εδώ, ξεκινήσαμε ένα ψ, μετά πήραμε σύνθεση και πέφτουμε στον χιτόνος. Αυτά εδώ ανήκουν στον χιτόνος, έτσι, και τα δύο. Και τα δύο πάνε στον χιτόνος. Άρα, για να τσεκάρω αν είναι ίδια αυτά, αυτά είναι συναρτήσεις στον χ. Άρα, για να τσεκάρω αν είναι ίδια, πρέπει να τσεκάρω ότι οι τιμές τους σε κάθε χ στον χ είναι ίδιες. Αυτό είναι το ερωτηματικό μου. Διαχείριστον χ. Wow. Και τώρα τι είναι, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Για να δούμε τι θα βγάλουμε. Κάπου θα μπερδευτώ και εγώ τώρα. Ταυτόνος του SPC του ψ σε ένα χ είναι, πάω εδώ. Ταυτόνος κάποιου πράγματος σε ένα χ, που το πράγμα αυτό είναι το SPC του ψ. Ωραία, τι θα είναι? Θα είναι αυτό το πράγμα, το ψητόνος, πιο χρησιμοποιώ σαν ψητόνος, το SPC του ψ. Αυτό λοιπόν είναι το SPC του ψ, ναι, που, στο ταύτο χ. Ταυτόνος γίνεται ταύτο χ. Μάλιστα. Και τι είναι το SPC του ψ σε ένα ταύτο χ?
Πάω εδώ. Το ψ του ψ σε ένα W είναι Wψ. Δηλαδή είναι ταφ του χ κόμμα ψ. Αυτό λοιπόν είναι εσωτερικό γεγονό ταφ του χ κόμμα ψ. Α, τι ωραία. Αυτό τώρα όμως, ταφ του χ κόμμα ψ είναι χ ταφάστε. Το ταφ πάει από την άλλη μεριά. Πάει από την άλλη μεριά και γίνεται ταφάστε. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε να κάθεται. Αυτό τώρα όμως, μα πάμε εδώ τώρα. Εδώ. Μόνο που εδώ τώρα πρέπει να αλλάξω τα σύμβολα. Εδώ πρέπει να έχω χ και εδώ θα βάλω τα φάστρο ψ. Άρα όπως δεν θα βάλω χ, S, χ και εδώ θα είναι στο χ και στη θέση, έτσι, και στη θέση του χ θα βάλω το ταφάστρο ψ. Εδώ δηλαδή θα βάλω το ταφάστρο ψ. Ελπίζω να παρακολουθείτε. Οκ. Α, τέλειωσα. Ξεκίνησα από εδώ, έφτασα εδώ. Επομένως, ξαναλέω, αφού οι τιμές σε κάθε χ είναι ίδιες, αυτές οι δύο συναρτήσεις είναι ίδιες. Και αυτό είναι η σύνθεση, και η τιμή, και αυτό είναι η σύνθεση, οι τιμές σε κάθε ψ είναι ίδιες, άρα οι δύο συνθέσεις είναι ίδιες. Το διάγραμμα είναι μεταθετικό. Και αυτό σου λέει ότι μπορείς να λύσεις ως προς τα φάστρα ή ως προς τα πηγαίνοντας έναν από τους δύο τελεστές, τον S, ένας από τους δύο S πάει από την άλλη μεριά με αντίστοιχο, να τις στρέψει, γιατί είναι ισομετρίες, έτσι. Και επί. Ισομετρίες και επί. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Και μια ορολογία. Αν έχω έναν τελεστή ταφ, πάντα σε χώρους Hilbert. Πάντα σε χώρους Hilbert. Hilbert. Αν έχω τώρα έναν ταφ που είναι στον L του χ, δηλαδή είναι από τον χ στον χ στον εαυτό του, τότε ο ταφάστρο ανήκει στον L χ πάλι. Είναι πάλι από τον χ στον χ, αλλά ανάποδα. Δεύτερο χ στον πρώτο χ. Εντάξει. Λέμε ότι ο σύζυγος, αν αυτοί οι δύο είναι ίση, λέμε ότι ο ταφ είναι αυτοσύζυγης. Ταφ αυτοσύζυγης, ορισμός δηλαδή, αυτοσύζυγης, σημαίνει ταφ άστρο ίσον ταφ. Και είχαμε δει τέτοια παραδείγματα αυτοσύζυγων τελεστών. Έχουμε δει παραδείγματα αυτοσυζυγών τελεστών. Και ήταν οι προβολές σε κλειστούς υπόχωρους ενός χώρου Hilbert. Δηλαδή, αν έχουμε παράδειγμα λοιπόν, αν είναι κλειστός υπόχωρος του Hilbert, κλειστός υπόχωρος του χ, τότε όπως είπαμε ορίζεται η προβολή, έτσι. Από τον χ στον χ. Και αυτός εδώ πέρα η προβολή. Είναι στοιχείο του L του χ, έτσι. Είναι φραγμένος τελεστής. Και μάλιστα είχαμε πει ότι η νόρμα του, η νόρμα του είναι ίση με 1. Αν υποτεθεί ότι ο χ δεν είναι ο μηδενικός τελεστής, ο μηδενικός χώρος, δηλαδή το να αποτελείται μόνο από το 0, να μην είναι τόσο τετριμένο. Η νόρμα του είναι 1 και έχουμε ότι είναι αυτοσυζυγής. Πρέπει κανείς να θυμηθεί τώρα κάποιες ιδιότητες που είχαμε αποδείξει του PC, του της προβολής. Είχαμε αποδείξει ανάμεσα στα άλλα, ότι μια προβολή σε υπόχωρο έχει πάντα την εξής ιδιότητα. Αν πάρουμε σύνθεση με τον εαυτό του, είναι ακριβώς ο ίδιος. Το είχαμε αποδείξει αυτό. Αν συνθέσουμε δηλαδή, αν προβάλλουμε μια φορά και ξαναπροβάλλουμε, τότε είναι σαν να έχουμε προβάλει μόνο μια φορά. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τώρα,
πίψη, αν το γράψω σαν κινόμενο, πίψη στο τετράγωνο, είναι η προβολή. Και επίσης είχαμε αποδείξει, γι' αυτό λέω αυτοσυζυγής, είχαμε αποδείξει την εξής πίψη του χ1, χ2, είναι ίσο με χ1, πίψη του χ2. Είχαμε αποδείξει αυτή την ταυτότητα. Για την προβολή σε υπόχωρο. Για κάθε χ1 και για κάθε χ2. Έτσι. Αυτό τι μου λέει τώρα. Αυτό μου λέει ότι αυτό είναι αυτό. Γιατί αυτή η σχέση μου λέει ακριβώς πώς ορίζεται ο συζυγής τελεστής. Έτσι. Αυτή είναι η σχέση που ορίζει το συζυγή τελεστή. Και από την άλλη μεριά έχω και την προηγούμενη. Δηλαδή έχω ότι αυτό είναι χ1 ψη του χ2. Που σημαίνει ότι αυτά τα δύο είναι ίδια για κάθε χ1 και για κάθε χ2. Που σημαίνει ότι αν ένας, ότι για κάθε χ1 έχω αυτό ύψη άστρο του χ2 μείον ύψη του χ2 είναι 0 για κάθε χ, για κάθε χ1, και αφού ισχύει για κάθε χ1 αυτό εδώ πέρα είναι ορθογώνιο σε κάθε στοιχείο του χώρου, άρα πρέπει να είναι το μηδενικό. Άρα βγάζουμε αμέσως ότι αυτό είναι το μηδενικό στοιχείο, δηλαδή είναι ίσα αυτά τα δύο, και έτσι έχω. Και αυτό για κάθε χ2, έτσι. Άρα έχω ότι ο πιψ άστρο είναι ίσως με τον πιψ. Δηλαδή ότι είναι αυτοσυζυγής ο τελεστής. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν ότι οι προβολές σε χώρους, σε μέσα σε ένα χώρο Χίλμπερτ, οι προβολές είναι αυτοσυζυγής τελεστές. Και μάλιστα ικανοποιούν και αυτή την ταυτότητα. Και τώρα είχαμε αποδείξει τότε όταν μιλάγαμε για χώρους Χίλμπερτ και για προβολές, είχαμε αποδείξει ότι κάτι αντίστροφο. Δηλαδή, αν έχουμε έναν τελεστή, έχω χώρο Χίλμπερτ και έχω έναν τελεστή φραγμένο, ο οποίος ικανοποιεί ότι το τετράγωνο του, δηλαδή η σύνθεση με τον εαυτό του, είναι ο ίδιος, και αν είναι αυτοσυζυγής, δηλαδή με την έννοια ότι ισχύει αυτή εδώ η ισότητα, αν ισχύει αυτή η ταυτότητα, δηλαδή τώρα με τη νέα ορολογία, αν ο π άστρο είναι ίδιος με τον π, τότε είχαμε αποδείξει ότι ο π, ο τελεστής, είναι προβολή. Είχαμε αποδείξει ότι ο π είναι προβολή σε κάποιον, υπάρχει κάποιος υπόχωρος κλειστός για κάποιον κλειστό υπόχωρο ψ. Δηλαδή, τι σου λέει αυτό, αυτό σου λέει, αυτό το είχαμε αποδείξει τότε, σου λέει ότι, αλλά τώρα βάζω την καινούργια ορολογία, σου λέει ότι οι προβολές, αν έχω ένα χώρο Χίλμπερτ, οι προβολές είναι οι μοναδικοί τελεστές που είναι αυτοσυζυγείς και ικανοποιούν και αυτή την ταυτότητα, την αλγεβρική ταυτότητα. Το τετράγωνο τους είναι το χ τετράγωνο ίσον χ. Λύνουν την εξίσωση χ τετράγωνο ίσον χ. Εντάξει. Ισοδύναμο. Επανέλθω.